Πρόσφατα ανακοινώσατε ένα ιδιαίτερα μεγαλοπίβολο επενδυτικό πρόγραμμα για τον Πειραιά, λέγοντας μάλιστα ότι έχετε εξασφαλίσει την χρηματοδότηση. Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα και πώς θα αλλάξει το λιμάνι? Κύριε Πεφάνη, από το 2014, όταν αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε τον Δήμο Πειραιά, στο προεκλογικό μας πρόγραμμα είχαμε σκεφτεί να αξιοποιήσουμε ένα καινούργιο χρηματοδοτικό εργαλείο, σύγχρονο, την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Πάνω εκεί βασίσαμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα και όσα επιθυμούσαμε και επιθυμούμε να κάνουμε για την πόλη του Πειραιά. Δουλέψαμε γι' αυτό 3 χρόνια σκληρά. Η ομάδα των συμβούλων μου, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, πολλοί άνθρωποι στο Δήμο Πειραιά. Υποβάλαμε την πρότασή μας πριν περίπου 5 μήνες και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε το καλό αποτέλεσμα. Αξιολογηθήκαμε πρώτοι, πήραμε τον καλύτερο βαθμό μεταξύ όλων των προτάσεων. Ήταν μια ανταγωνιστική διαδικασία. Υποβάλαμε μια πρόταση για 90 εκατομμύρια. Εγκρίθηκε ένα ποσό 80 εκατομμύρια 60 χιλιάδες ευρώ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό για το Δήμο Πειραιά. Θα μπορείτε να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα ως προς το πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα και το τι θα σημαίνει αυτό για τους δημότες? Να πω το απλό, τομέας των αναπλάσεων, νομίζω είναι μια κλασική περίπτωση αναπλάσεων. Περιοχές στον Πειραιά που χρειάζονται αναβάθμιση, μιλάμε για αστικές αναπλάσεις, δηλαδή για εδοποιία, πεζοδρόμια, φωτιστικά, φυτεύσεις, πράγματα δηλαδή, τα οποία έχει ανάγκη ο Πειραιάς. Είχε μείνει λίγο πίσω τα τελευταία χρόνια κατά την εκτίμησή μου. Νομίζω δηλαδή ότι η ανάπλαση του μικρολίμανου είναι και συμβολική αλλά και πολύ ουσιαστική για την πόλη του Πειραιά. Η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, μια περιοχή που έχει, αν θέλετε, προοπτικές αναπτυξιακές. Είναι η περιοχή που παλιά ήταν εκεί τα μηχανουργεία, όλες τις μικρές βιοτεχνίες που έχουν αποχωρήσει περισσότερο την πόλη. Είναι αναπλάσεις πιο μικρές σε πλατείες, αναπλάσεις στο πέταλο, αν θέλετε, της Πειραϊκής που είναι πολύ κρίσιμο για μας, μια πολύ ωραία περιοχή από τη σχολή ναυτικού δοκίμων μέχρι τη ΖΕΑ. Αυτό είναι ένα τομέα των αναπλάσεων. Ο δεύτερο τομέα είναι τη επιχειρηματικότητα και τη έξυπνη πόλη, όπου είναι χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων, startups επιχειρήσεων, αλλά και έξυπνε λύσει για την πόλη, είτε αυτό αφορά αλλαγή ολόκληρου του φωτισμού τη πόλη, είτε αφορά ελεγχόμενη στάθμευση με έξυπνα συστήματα, έξυπνη διακυβέρνηση, εδώ που λέμε smart cities, δηλαδή υπηρεσίε smart city, που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το κομμάτι που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό λόγω της πολύ μεγάλης κρίσης που υπάρχει στη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια είναι αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή. Είναι στήριξη επιχειρήσεων μικρομεσαίων, προγράμματα για στήριξη ανέργων, προγράμματα για γεύση εργασίας, επιμόρφωση προσωπικού που νομίζω ότι στις μέρες μας, επαναλαμβάνω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Πειραιάς πρέπει να εκμεταλλευτεί και την κρουαζιέρα και την ακτοπλοεία. Συγκεκριμένα την κρουαζιέρα, όταν φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά περίπου 1,5 εκατομμύριο κόσμο μέσα στην κρουαζιέρα, είναι νομίζω ανεπίθετο να μην μπορεί ο Πειραιάς να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική ώστε να ενισχύσει τα καταστήματά του, την εμπορική του κίνηση, την οικονομία του. Βεβαίως, δεν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή ως πόλη να υποδεχθούμε τουρίστες κρουαζιέρας, διότι η πόλη μας δεν είναι όσο φιλόξενη θα έπρεπε από πλευράς αναπλάσεων, κυκλοφορίας, παρκαρίσματος, τουριστικών διαδρομών, εμπειριών. Αυτά θέλουν χρόνο. Δεν είμαστε έτοιμοι διότι ο Πειραιώτης δεν έχει καν τη συνείδηση ότι είναι τουριστικός προορισμός, διότι δεν ήταν ποτέ. Ήταν το λιμάνι, όπως ξέρετε, το ξέρουμε, των Αθηνών. Ενώ ο Πειραιάς έχει, κατά την άποψή μου, ξεχωριστή φυσιογνωμία ως πόλη, έχει τις δικές του παραδόσεις, τις δικές του γεύσεις, τη δικιά του μουσική, τη δικιά του ιστορία, το δικό του πολιτισμό. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αναδείξει όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αναπλάσουμε την πόλη μας. Θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. 3 χρόνια ενδεχομένω θα είμαστε σε θέση και εμεί να αξιώσουμε ένα κομμάτι επισκεπτών κρουαζιέρα, οι οποίοι να διαχειριστούν στην πόλη. Ο απότερο στόχο προφανώ και τη πόλη και του κράτου και τη Κόσκο διαχείριση λιμανιού είναι ο Πειραιάς να γίνει home port, δηλαδή η κρουαζιέρα να ξεκινάει από εδώ. Προφανώ θα αλλάξει. Είναι μεγάλα έργα. Αυτά αλλάζουν, αν θέλετε, την συνολική λειτουργία μια πόλη. Μιλάω για το μετρό, το τραμ θα το δούμε. Υπάρχει ανασφάλεια στου Πειραιώτε για τη λειτουργία του τραμ. Και βέβαια η ασφάλιση που προέρχεται από την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται ακόμα από την καθυστερημένη, αν θέλετε, ολοκλήρωση του έργου. Το γίνεται και στο μετρό. Το μετρό ξεκίνησε για το 2017, πήγαμε στο 2019, πήγαμε στο 2020. Τώρα η Αττικό μετρό μιλάει για το 2021. Σημασία έχει να τελειώσει το μετρό. Όταν ενώνει το λιμάνι με το αεροδρόμιο σε 40 λεπτά, είναι προφανώς μια αλλαγή για την πόλη. Όταν μπει η κουρτίνα των έργων, νομίζω θα δούμε μια καλύτερη πόλη. Βέβαια, μένουν και άλλα που θα ξεκινήσουν. Δεν είναι μόνο τραμ και το μετρό, τα οποία δεν είναι δημοτικά έργα, είναι έργα της κεντρικής διοίκησης προφανέστα. Αλλά νομίζω οι αναπλάσεις, οι smart υπηρεσίες, οι ιδιωτικές επενδύσεις και τα έργα που γίνονται στο κομμάτι των μεταφορών θα δημιουργήσουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την πόλη του Πειραιά και σε επίπεδο φιλικής πόλης που λέμε, αλλά σε επίπεδο λειτουργίας. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι βέβαιο ότι θα έχουν αποτέλεσμα νέες θέσεις εργασίας. Αρκεί φυσικά να σταθεί και η χώρα όρθια, ότι δεν μπορεί μια πόλη, όποια και αν είναι αυτή, να λειτουργήσει σε ένα διαφορετικό ρυθμό αυτό που κινείται ένα κράτος.